Είμαστε στο θέατρο Πόρτα. Ετοιμάζουμε την παράσταση Σκοτεινές Γλώσσες του Άντριου Μπόβελ σε σκηνοθεσία του Θωμά Μασχόπουλου. Παίζουμε εγώ, η Άννα Καλυπίδου, η Άννα Μάσχα, ο Χρήστος Σολούλης και ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Είναι ένα έργο το οποίο αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς καταλήγει. Ξεκινάει με μια διπλή απιστία, ας πούμε, όπου το ένα ζευγάρι καταφέρνει να φτάσει στο σκοπό της συνάντησής του, ενώ το άλλο όχι. Και προσπαθούν μετά να σώσουν ή όχι κάποια πράγματα στο γάμο τους. Και το έργο στο δεύτερο μέρος αλλάζει, αλλάζουν και οι ήρωες, δηλαδή οι ηθοποιοί που παίζανε συγκεκριμένους ρόλους παίζουν άλλους ρόλους πια και παίζουν τους ήρωες που έχουν αφηγηθεί στις ιστορίες τους στα πρώτα ζευγάρια. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως θρίλερ, γιατί μιλάει αρκετά για εξαφανίσεις, για ανθρώπους που εξαφανίζονται με διάφορους τρόπους. Με αστυνομικούς τρόπους, δηλαδή μια γυναίκα που εξαφανίζεται και δεν μπορούν να βρουν τα ίχνη της. Με εξαφανίσεις μέσα σε σχέσεις, πώς ξαφνικά άνθρωποι εξαφανίζονται και ενώ έχεις περάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου μαζί τους, ξαφνικά δεν υπάρχουν. Και μεγάλο ρόλο επίσης νομίζω παίζει το ονειρικό κομμάτι σε αυτό το έργο, το οποίο έρχεται ίσως να συμπληρώσει το εξωγλωσσικό στοιχείο, δηλαδή τα όσα οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταφέρουν να αρθρώσουν με λόγια, μπορούν να τα βάλουν μέσα σε μια ονειρική διάσταση και να το εξηγήσουν πιο τρισδιάστατα. Εγώ νομίζω ότι αφορά ένα κομμάτι παρηγοριάς, ας πούμε, στο ότι οι άνθρωποι πάντα έχουν μια δυσκολία στο να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τουλάχιστον με τη συμβατική γλώσσα. Μερικές φορές το κλασικά, ας πούμε, γλωσσικό κομμάτι δεν είναι αρκετό. Οι σκοτεινές γλώσσες στην πραγματικότητα είναι, ενώ σε απόλυτη μετάφραση, είναι οι γλώσσες που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ξυπνήσει και να μιλάει μια γλώσσα χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει, αλλά έχοντας πεντακάθαρα το νόημα αυτού που λέει στο κεφάλι του. Με αυτή την έννοια, ναι, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος, δεν νομίζω ότι πια στον κόσμο φτάνουν οι λέξεις.